1981, μαθητής της 4ης Γυμνασίου και θέλοντας να κρατήσω τις αναμνήσεις των τότε χρόνων, δανείστηκα από έναν πολύ καλό φίλο επαγγελματία φωτογράφο μία μηχανή για την εποχή της αντίστοιχη Hasselblad, σήμερα μία TL Electro 35 Γιάσικα. Μόλις εμφάνισα τα πρώτα μου έργα, όλοι μου είπαν ότι έχω ταλέντο και ότι έπρεπε να συνεχίσω. Στην πορεία, κατά τη διάρκεια των σπουδών μου στην Αγγλία και μετά στην επιστροφή μου στην Ελλάδα και συνέχεια στο Αμερικάνικο Κολέγιο. Πάνω σε αυτό το αντικείμενο πάντα. Πάνω σε αυτό το αντικείμενο πάντα. Όχι, όχι. Οι σπουδές μου είναι στο marketing και στο management. Είμαι λογιστής στην ελληνική αεροπορική βιομηχανία. Δουλεύω 30 χρόνια τώρα, στην ΕΑ που λέμε. Ναι, ναι. Επισκευή, κατασκευή και συντήρηση αεροπορικού υλικού. Και αυτό είναι το χόμπι σας δηλαδή? Η φωτογραφία είναι το πάθος μου. Μάλιστα. Είναι δηλαδή η γυναίκα που δεν έχω. Δεν έχω κανένα δηλαδή οικογένεια. Είναι και τα έργα είναι τα παιδιά μου. Τα αγαπάω όλα, αλλά ξεχωρίζω το στοιχείο του πορτομπούφαλο, τη βάρκα. Τη βάρκα, κύριε. Η οποία βάρκα βγήκε σε μια βόρτα να σταλώνουμε ένα φίλο. Αν τη δει κανείς πρωτογενός, δεν του γεννάει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον, διότι δεν έχει πολλά να πει. Απλά έγινε έτσι όπως έγινε σε μια στιγμή που επεξεργαζόμουν με κάποιο πρόγραμμα Photoshop, που ξέρετε όλοι, ναι, στην εργασία. Ναι. Και έφτασε εκεί που έφτασε. Όταν είδα ότι έφτασε εκεί και ότι δεν ήθελα να πάω παραπέρα, γιατί μου αρκούσε, το σταμάτησα και από τότε έχει γίνει το αγαπημένο μου έργο. Δηλαδή τα αγαπάω όλα, αλλά αυτή τη βάρκα την αγαπάω περισσότερο. Μιας και σας ρώτησαν πριν για τις τεχνικές ή την τεχνική που χρησιμοποιείτε. Η τεχνική που χρησιμοποιώ είναι μια τεχνική από το Photoshop. Είναι η μετάλλαξη των χρωμάτων, δηλαδή δεν υπάρχει στάνταρ. Τουλάχιστον εγώ προσωπικά δεν λέω ότι χρησιμοποίησα κάτι ιδιαίτερο. Είναι η μετάλλαξη η οποία έρχεται μέσα από την έρευνα, το ψάξιμο. Ναι. Δηλαδή ξεκινάς χωρίς στάνταρ και λες κάπου θα πάω και σταματάς όπου πάει το μάτι σου. Τώρα διατηρείς την πρωτογενή φωτογραφία και από εκεί και πέρα αρχίζεις και δημιουργείς 1, 2, 3 δηλαδή αντίγραφα. Και κάθε αντίγραφο έχει να πει το δικό του. Δηλαδή, αν δείτε τα Χανιά, τα έχω κάνει σε 3-4 το ίδιο κομμάτι, 4 διαφορετικές βερσιών. Άλλο το έχω πιο έντονο, άλλο το έχω πιο απαλό, άλλο το έχω πιο δραματικό. Είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή είναι θέμα πώς είσαι μέσα σου και τι βγάζεις έξω. Καταλάβατε. Δηλαδή, να μην τρελαίνουμε τον κόσμο με μυστικά, με τεχνικές, δεν υπάρχει. Είναι μία τεχνική που την ξεκινάς και όπως σε βγάλει. Είναι προσιτή σε όλους. Δηλαδή ένα Photoshop πρόγραμμα κοστίζει 100-150 ευρώ και μετά κάθε εξέλιξη που γίνεται στο αναβαθμίζει η εταιρεία που το έχει αγοράσει. Αυτή η Microsoft, ναι, ναι, δεν ξέρω κάποια άλλη. Οπότε εσύ το μόνο που θέλεις είναι πολύ χρόνο και πολύ μεράκι. Δεν έχεις δηλαδή μυστικά κρυμμένα τίποτα. Είναι θέμα μερακιού. Εσείς πόσο χρόνο διαθέτετε για να καταλάβουμε? Λοιπόν, ο χρόνος είναι υπόθεση πιο πολύ χειμώνα. Το χειμώνα που νυχτώνει νωρίς και που προτιμώ να μην πάω στο καφενείο. Μπορώ να διαθέσω και 5 ώρες, μπορώ να διαθέσω και 2 μέρες και 3 μέρες φτάνω να πετύχω αυτό που θέλω. Τώρα η τεχνική της εκτύπωσης είναι αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο. Ναι. Η δουλειά αυτή δεν έχει τυπωθεί πάνω σε χαρτί. Τυπώνεται σε έναν καμπά, ο οποίος λέγεται Extra Fine Art Paper. Ναι. Η εκτύπωση γίνεται σε πλότερ με 12 μελάνια, ο συγκεκριμένος πλότερ. Ψεκάζεται το μελάνι πάνω, που σημαίνει ότι δεν έχουμε το πρόβλημα της μη στερέωσης της φωτογραφίας στο χαρτί για να τη χάσουμε. Και πριν βγει έξω, περνάει ένα διαφανές φιλμ, το οποίο το αδιαβροχοποιεί και το κάνει έργο τέχνης να αντέχει στον χρόνο. Δηλαδή εδώ κάθε κάτοχος που θα πάρει ένα έργο, αν πιάσει σκόνες με ένα νοπό βετέξ, θα το περάσει, είναι εντάξει. Χωρίς κανένα πρόβλημα. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Ναι. Εγώ προσωπικά δεν θα σύστηνα σε κάποιον να πάει να βάλει κορνίζα, γιατί το έργο είναι φτιαγμένο γύρω-γύρω. Δηλαδή το έργο μπορεί να σταθεί όπως το βλέπετε. Μάλιστα. Δηλαδή κρεμίεται και είναι εντάξει. Από
αποφεύγω να βάλω τίτλους, γιατί δεν θέλω να κλειδώσω κάποιον στο να δει κάτι όπως το δαγώ. Ο καθένας βάζει τη φαντασία του. Συνθέσεις του και τις φαντασίες του θα το δει όπως θέλει αυτός. Δηλαδή είναι καλύτερο να είσαι μεν ο δημιουργός, αλλά αφήνεις τον άλλον την ελευθερία της βούλησης και της σκέψης. Ο καθένας όπως το αντιλαμβάνεται, το βλέπει και το εκφράζει. Αυτό που μας λέγατε πριν, ρωτώντας τι είναι αυτό που βλέπετε. Ακριβώς. Ναι. Γι' αυτό το κάνω σαν κουίζ, ας πούμε, εκεί δηλαδή το γλυπτό της φωτιάς που λέω. Ναι. Ναι, ναι. Το καμένο. Είναι μια καμένη ηλιά. Αν το δει κάποιο, μπορεί να το δει σαν χαμηλό ελέφαντα, μπορεί να το δει όπως θέλει. Ναι. Καταλάβατε. Δηλαδή είναι ένα έργο το οποίο, ας πούμε, σε αφήνει ελεύθερο να το φανταστεί. Όπως είναι εδώ πάνω, ο μονόκερος που λέω, πάλι γλυκό της φωτιάς. Δηλαδή αυτό το φτιάξε φωτιά το 2007. Εδώ η Ντόλη, ας πούμε, η κοραλίτσα των φίλων μου, μικρούλα, την έβγαλα μεγάλη Παρασκευή απόγευμα, δεν είχα τι να κάνω. Γενικά υπάρχουν εδώ κομμάτια από το 78 και μετά. Τα προηγούμενα δεν τα έκανα γιατί δεν είχα το χρόνο να σκανάρω όλα τα φίλια. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είμαι στη διαδικασία ότι σκανάρω όλα τα αρνητικά, τα ψηφιοποιώ, γιατί σε λίγο δεν θα προλάβω, θα τα χάσω. Και δεν θέλω να χάσω. Θέλω δηλαδή να γίνει κάτι, να τα φτιάξω. Υπάρχει ζήτηση? Νομίζω ναι. Βασικά εδώ θέλω να καθαρίσω κάτι. Δεν ήρθα κερδοσκοπικά εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τις κυρίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ τις κυρίες της Παναθηναϊκής. Μου χάρισαν την ευκαιρία και η οικογένεια Πλατανίστα, η οικογένεια Σβήνου στο πρώτο μου ταξίδι μου πάρεξαν και μου παρέχουν φιλοξενία. Είστε πολύ ζεστοί άνθρωποι. Σας ευχαριστώ πολύ. Βρήκα αγάπη, το λέω αυτό, το καθαρίζω. Και όπως είπα στους δικούς μου πάνω, στην Εύβοια γεννήθηκα, στην ΚΟ. Σε ποια περιοχή? Στον Άγιο Λουκά, έξω από τα Λιβέδη. Και στην ΚΟ βρήκα αυτό που λένε, την ταυτότητά μου, την καλλιτεχνική. Έρχεστε πολλά χρόνια εδώ? Όχι, πρώτη φορά ήρθα. Αλλά τώρα θα έρχομαι πια, γιατί είστε πολύ ωραίοι, έχετε την κουλτούρα σας και αυτό είναι πολύ καλό. Και χαίρομαι που μου δώσατε την ευκαιρία να ανοίξω τη βεντάλια των καλλιτεχνικών μου ανησυχιών και εύχομαι σε κάτι άλλο, κάτι περισσότερο. Βέβαια δεν ήξερα τώρα, γι' αυτό ήμουν λίγο έτσι επιφυλακτικός προς την αφαίρω. Είπατε φέρατε 120 έργα μαζί σας. Ναι, η επόμενη έκθεση θα είναι στην Αθήνα, ναι, στο καφέ της κυρίας Άννας Κανάκη στη Φιλαδέλφεια. Θα έχει θεματολογία την Αθήνα που εγώ έζησα την περίοδο 1977-1995, οπότε και έφυγα. Και θα έχει έργα αμιγώς αθηναϊκά, αλλά σε μεγάλες διαστάσεις, γιατί το καφέ προσφέρεται σαν χώρος. Βέβαια θα είναι πολύ λιγότερα, θα είναι το πολύ 30 έργα. Το πολύ 30 έργα. Αλλά πιστεύω ότι θα έχει ο καθένας την ευκαιρία, γιατί εκεί θα μείνει ένα μήνα τουλάχιστον. Και μετά πολλά κομμάτια, όπως μου έχει πει η κυρία Καλάκη, θα κρατηθούν στο μαγαζί, να θυμίζουν αυτό που πραγματικά έγινε. Τι άλλο να πω. Συγχαρητήρια, καλή δύναμη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εσείς καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε και καλές επιτυχίες. Καλά, καθένα. Είστε καλά. Δημήτρη, δεν με πάρει.